έτοιμο, συνήθως θα πάρω κάτι γλυκό. Βασικά, Πρασινόλα, ήθελες δώρο. Όριστε το δώρο σου. Είναι πολύ της μόδας να φοράς τέτοια στα μαλλιά. Ο Ντίμα είναι τόσο γλυκούλικο. Δεν μου έχει δώσει ποτέ κανένα τέτοιο δωράκι. Αρκεβίδε που Ντίμα έδωσε σε Πρασινόλα δωράκι. Καλά, το ήξερα πως θα το παρατηρήσεις. Γι' αυτό σου πήρα κι εγώ ένα γλυκιά μου. Λοιπόν, πρέπει να ανεβάσω τη μουσική. Παραγγέλνουν περισσότερα με μουσική. Μα Πρασινόλα θα έλεγα κάτι γλυκό. Δώσεις γλυφιτζούρια. Πρασινόλα, έχουμε γλυφιτζούρια. Τι αγαπημένο μου τραγούδι, λέει, άλλα να χορέψουμε. Τι ήρα, για να είμαστε σε καφετέρια, θα γελάνε όλοι μαζί μας. Κανείς δεν κρυδεύει τους ερωτευμένους. Δήμα, θέλω και εγώ να χορέψουμε. Όχι, ρε Πρασινόλα, όχι στην καντίνα. Και δεν σε πω γλυκούλιδες είναι, ας χορέψουμε κι εμείς μέχρι να έρθει η παραγγελία. Δήμα. Όχι, ξεκινήσαν οι χορί. Σε λίγο από καφέ θα γίνουμε κλαμπάκι κανονικό. Άρχισε να χορέψουμε κι εμείς. Όχι, τι χορού, παραγγελίες πάρε. Κατάλαβα, δουλεύουμε. Μα τι στο καλό γίνεται εδώ. Και η Λέρα εδώ, ήου, δεν την αντέχω. Έλα για να ηρέμησε επιτέλους, δεν είστε πια φίλες. Δεν κατάλαβα καλά, μου φαίνεται. Τι χορός είναι αυτός εδώ πέρα. Δεν ασχολεί και καφετέρια, δεν είναι κλαμπ. Συγγνώμη. Επαναστάτρες, τι θα παραγγείλετε. Τι θα παραγγείλουμε. Με τέτοια σκόνη εδώ πέρα από το χορό, τι να παραγγείλουμε. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Στον Άις. Άις. Να πάρει, είδες τι έπαθε Γιάννα. Τι θες τη Γιάννα, έχεις εμένα. Ναι, αλλά είναι φίλη μου. Πρώην φίλη. Ναι, Ράιαν, έχεις δίκιο. Καλά, μυρίζεις τόσο υπέροχα. Ράιαν, σταμάτα να με μυρίζεις, έλεος. Άις, τι είναι αυτό τώρα. Εγώ να σου πω, πρώην, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Έκανες κλαμπ. Πες να σταματήσουν γρήγορα. Άις, καταλαβαίνω, δουλεύεις εδώ πέρα και αποφασίζεις για πολλά πράγματα. Αλλά θέλω να τρώω φυσιολογικά. Οπότε κλείσε τη μουσική, σε παρακαλώ, και φέρε 5 cheesecake. Τελείωνε γρήγορα. Καλά, κορίτσια, μίγα σα τσίμπησε. Πίτσα, φτιάξε 5 cheesecake, την κορίτσια. Έχει πλάκα, αλλιώς είναι πολύ βαρύτο το καφέ. Άις, θέλω 3 cheesecake, το ξέρεις, μ' αρέσει να τρώω. Για να είσαι επαναστάτρε τώρα, να σκέφτεσαι ίσιο το μάχη. Εντάξει, Άις, 2 cheesecake. Να πάρε επαναστάτρες, φώναξανε πολύ δυνατά. Πρώτα φωνάζουν, μετά σταματάνε και μετά θα χορέψουν κιόλας. Όχι, όχι, αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Να συμβαίνει αυτό το πράγμα στη σχολική καφετέρια. Όχι, δεν ξέρω καν αν θα φάω 3 cheesecake ή όχι. Τι εννοείς, γιατί. Δεν μπορώ να κοιτάω αυτό το ζευγάρι, είναι ηλίθιοι, μου τι δίνουν. Γιατί έτσι, Γιάννα, έχουν αγάπη, να χαίρεσαι για τη φίλη σου. Λοιπόν, ο Ράιαν, χορέψαμε. Πάμε να πιούμε λίγο κακάο τώρα. Ράιαν, είσαι τόσο cool. Κάνει πολύ ζεστή, να χορέψουμε και κάτι χαλαρό. Καλά, Κεύ, μιλάμε πετάς όταν χορεύουμε. Χορεύεστε. Λοιπόν, χορέψαμε ωραία. Τώρα μπορούμε να φάμε. Πρασινούλα, έρθει η παραγγελία σου, το γλυφιτζούρι. Βασικά θέλω κάτι άλλο. Ένα καϊκάκι, ας πούμε. Λοιπόν, κορίτσια, σήμερα θα έχουμε ένα πολύ λαμπερό βράδυ. Μετά το σχολείο θα έχουμε ένα τέλειο πάρτι. Παρτάρα! Θα πάνε όλοι και θα είναι τέλεια. Διάννα, εγώ δεν θα έρθω. Διάννα, γιατί? Δεν έχω διάθεση. Άκου, Γιάννα, είσαι επαναστάτρια ή είσαι καμιά χαμένη. Θα έρθει στο πάρτι. Αλλιώ δεν θα είσαι μαζί μας. Καλά, καλά, εντάξει, θα έρθω στο πάρτι, αλλά πρέπει να ξεχάσω τη Λέιλα πρώτα. Αχ, Γιάννα, πού να φανταζόμουν ότι θα υπάρξουν τόσο δάκρυα για τη Λέιλα. Πού είναι το cheesecake μας. Λοιπόν, ο Ράιαν, θέλω να απασπάσεις την προσοχή από τις επαναστάτριες. Μα γιατί? Πρέπει να μιλήσω στη Γιάννα και να της εξηγήσω τα πάντα. Δεν έχεις να συζητήσεις τίποτα μαζί της. Ράιαν, πρέπει να της υπενθυμίσω ότι δεν είναι ρόζο επαναστάτρια, αλλά είναι ποντίκι μαζί μου. Γεια, Σμάιλι! Γεια, παιδιά! Πότε θα κάνουμε προπόνηση? Λοιπόν, παιδιά, σήμερα αποφάσισα να μην κάνω προπόνηση μαζί σας. Θα κάνουμε ένα live βιντεάκι. Τι εννοείς, δεν θα κάνουμε καθόλου προπόνηση? Ωραία ιδέα, να επαντήσουμε σε αυτές τις επαναστάτριες. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω. Άντε, πάμε. Κορίτσια, γεια! Σήμερα κάνουμε live μετάδοση. Εγώ έβγαινα με τη Μέρη. Και εγώ έβγαινα με την Κίτη. Και εγώ ήμουν το αγόρι της Διάνας. Αλλά τώρα, κορίτσια, είμαστε ελεύθεροι. Λοιπόν, τώρα κάνουμε live μετάδοση. Μετά θα ανοίξουμε μια κουβεντούλα και μετά προπόνηση. Κορίτσια, κοιτάξτε πόσο δυνατός είμαι. Κορίτσια, και εγώ φυλάω καταπληκτικά. Μπορείτε να ρωτήσετε την Κίτη γι' αυτό. Καλά, κορίτσια, ξέρετε ποιος είναι ο πιο cool τύπος εδώ πέρα? Ο Σμάιλι. Κορίτσια, ψέματα λέει. Ένας φιγουρατζής είναι και μόνο, το ξέρω εγώ γιατί είναι αδερφός μου. Μείνετε, κορίτσια, να δείτε το γλωθοκόπημα στον αδερφό μου. Ναι, τον πέταξα νοκάου τον τύπο. Να πάρε, φυσικά, Σμάιλι, μόνο φιγούρα κάνει. Μη σε νοιάζει, μόλις δουν το βίντεο οι μαζορέτες θα τρελαθούν, ρε φιλέ. Λοιπόν, κορίτσια, αγάπη μόνο, βλέπω που μου στέλνετε. Θα απαντήσω σε όλες. Πάω τώρα προπόνηση. Θα απαντήσω μετά. Δεν καταλαβαίνω ποιος κάνει μόστρα. Μα σκότωσε, βαρέθηκε να φοράς αυτή τη στολή.
Ρε, δεν έχεις πλέον προπόνηση. Λυπούμαστε πολύ για σένα. Καλύτερα να είσαι στους Βατραχίνες. Σας ορίδινομαι μίστολοι. Άκουστε, Βατραχίνες, δεν πρόκειται να με πάρετε ποτέ. Είμαι πολύ πίστη, είμαι σκοτ. Οι Μαζορέτες είναι δεύτερη οικογένειά μου, τα ακούσατε? Τι είναι δεύτερη οικογένειά σου και σε ξεχάσανε τελείως οι μπάνοι σου? Καλά, αποφασίσατε να με τρελάνετε από τις δύο μεριές. Εντάξει, τα λαγουδάκια περνάνε μια φάση, αλλά θα τους περάσει, εντάξει. Αυτή η μάσκα δεν είναι τόσο ξεροκέφαλη. Λοιπόν, κορίτσια, να μην χάνουμε καιρό μαζί του, να δούμε καλύτερα τι φόρμα θα βάλουμε. Α, και φούστα, σας αρέσει αυτή εδώ πέρα? Πάρα πολύ. Λοιπόν, ποιο να διαλέξω? Πάρε και τις τρεις μαζί. Και θα μου δώσετε τα χρήματα? Άκου να σου πω, με ρώτησες και σου απάντησα. Και όλο λες δώσε χρήματα, δώσε χρήματα. Δεν με έχεις πληρώσει ακόμη το προηγούμενο. Λοιπόν, κορίτσι, μην μαλώνετε. Ας σκεφτούμε καλύτερα τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Άκουσα ότι οι μπάνις θα κάνουν πάρτι. Να έρθετε στην μπουτίκ μου. Έχουμε καινούρια κολεξιόν από ρούχα. Είναι τέλεια. Καταπληκτικά μιλάμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φύγω. Δεν ενδιαφέρουν καθόλου τα ρούχα σας. Και γιατί να έρθουμε σε σένα αφού δεν μας δίνεις με έκπτωση? Και τα λεφτά για το σχολείο δεν μας φτάνουν και για ρούχα. Και είναι όλο πανάκριβο αυτά που έχεις. Έλατε, κορίτσια, έχουμε καλοξιών που είναι σε έκπτωση. Έλα, δεν επιλέξετε κάτι? Με έκπτωση, ναι. Μία, για κοίταξε μας λίγο καλύτερα. Σου φαίνεται να ψωνίζουμε με έκπτωση? Είμαστε πολύ cool. Οι Frogs φοράνε μόνο νέες κολεξιών. Λε και χρειάζεται να ξέρω εγώ τι κολεξιών φοράτε. Διάνα, κάνε γρήγορα επιτέλους. Αχ, τώρα μάθημα. Σύντομα όμως θα τελειώσουμε και θα έχουμε πάρτι. Κορίτσια, ακούστε, δεν θα μου κάνετε τίποτα στο πάρτι, τι σας ξέρω εγώ? Αγώνα, είπα στα τεχνικά μας επαναστάτρε, δεν θα συμβεί τίποτα τέτοιο. Ίσως κάτι λίγα μόνο, να δούμε αν είσαι πιστή. Αναρωτιέμαι όμως αν η Γιάννα είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Αν πει όχι, τότε δεν είναι επαναστάτρια. Γιάννα, λοιπόν, περιμένουμε απάντηση. Κορίτσια, δεν πρέπει να πιάνε αέρα από την τουαλέτα. Ω, Γιάννα, δεν ζούμε στην προηγούμενη εποχή. Έχουμε καλές προθέσεις. Και διασκεδαστικά. Γιάννα, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Ω, ποιος ήταν? Κορίτσια, η μπασκετμπολίστρια είναι live. Τι? Κορίτσια, γεια, σήμερα κάνουμε live μετάδοση. Εγώ έπιανα με τη Μέρη. Εγώ έπιανα με την Κίτη. Και εγώ ήμουν το αγόρι της Γιάννας. Αλλά τώρα, κορίτσια, είμαστε ελεύθεροι. Τι, είναι ελεύθερη! Τι, σας χώρισαν δηλαδή? Βασικά εμείς σας χωρίσαμε. Ω, μα κάτω τι μου ήρθε, δεν είναι δικός μου. Όχι, όχι, κορίτσια. Έχω παθήσω. Κοιτάξτε πως κάνω μπροστά στην κάμερα. Κοιτάξτε. Ο Τιμούρ είπε ότι φυλάει υπέροχα. Και λέει να ρωτήσουμε την Κίτη. Λοιπόν, Κίτη. Και πού να ξέρω, μόνο στο μάγουλο έχουμε φιληθεί. Κορίτσια, δεν πιστεύω να κυρώσουμε το πάρτι εξαιτίας των μπασκετμπολιστών. Σας παράτησαν από ό,τι φαίνεται, σας άφησαν. Όχι βέβαια, δεν πρόκειται να ακυρώσουμε κανένα πάρτι. Θα καλέσουμε αγόρια χορευτές. Τέλεια. Λοιπόν, κορίτσια, τελευταίο μάθημα και φύγαμε. Καλή μου ταξί, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω όλους. Κορίτσια, τι έγινε? Και εμείς χαιρόμαστε. Δάσκαλε Μάικη, είμαστε ρόζοι επαναστάτριες. Και Μαζορέτες μαζί. 2-1. Δάσκαλε Μάικ, είναι τρελές. Κορίτσια, αυτό δεν είναι ρούχα για το σχολείο. Ξέρετε, δάσκαλε Μάικ, η Λίλα αποφάσισε να ντυθεί και αυτή η καταλήλως. Για σηκώστε τι να δείτε την εμφάνισή της. Αγάπη μου, γλυκά μου κορίτσι. Ναι, δεν καταλαβαίνω. Λίλα, σήκω πάνω, σε παρακαλώ. Δάσκαλε Μάικ, άλλη φορά. Καλύτερα να καθίσω για σήμερα. Ο δάσκαλος είπε να σηκωθείς. Είχε βάσει να δείξεις τα κοντά σου πατελόνια. Μην πειράζει, κορίτσι μου, αλλιώς δεν έχει ξανά φιλοδόρημα. Παιδιά, λοιπόν, όσο έλειπα, αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα τελικά. Λέλα, σήκω πάνω, παρακαλώ. Δάσκαλε, Μάικ, εντάξει, θα σηκωθώ. Ναι, άλλαξα την εμφάνισή μου, αλλά αυτό είναι επειδή έχω αγόρι και του αρέσει να ντύνομαι με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι όλο. Όχι δημοσιογράφος, η ντροπή του σχολείου είναι. Συμφωνώ, οι δημοσιογράφοι του σχολείου δεν ντύνονται έτσι. Ποδοσφαιριστές, το πίσω μέρος του κεφαλιού μου τα ακούει όλα. Θα παραπονηθώ στο Ράιαν τώρα. Γλυκιά μου, σε πήραξε κανείς? Ναι, οι μπασκετμπολίστες με πήραξαν. Εντάξει, αγόρι μου, έλα, βγάλτε τα τετράδια σας τώρα. Λοιπόν, θα γράψουμε το θέμα από το μάθημα. Και οι γονείς της Διάννα, της Νάτια, της Λέλια να έρθουν αύριο στο σχολείο. Δάσκαλε Μάικ, όχι! Δεν με νοιάζει, οι γονείς μου έχουν φύγει. Δάσκαλε Μάικ, είναι περίεργο να παραπονοθείτε στην μαμά μου για την εμφάνισή μου. Πίτσα, μέτρησες τα φιλοδορήματα? Τώρα έχουμε μάθημα. Μα δεν μου έδωσες τίποτα απολύτως. Θα πάμε στο διάλειμμα. Δάσκαλε Μάικ, αυτός ο Άις ολοψιδυρίζει. Πείτε του να σκάσει, παρακαλώ. Ρε βούλωσε το εσύ καλύτερα, εγώ μιλάω για πολύ σημαντικά πράγματα. Ορίστε, επανασάτερε τη πλάκα, την ακούσατε εγώ, είναι στο σχολείο. Θα πρότεινα να το βουλώσετε, Βατραχίνες. Αλλιώς θα πω στο δάσκαλο Μάικ ότι φεύγατε από το μάθημα όσο δεν ήταν στο σχολείο.
Ναι, και θα απολάμβανε πάρα πολύ τα αποτυχημένα ψώνια σας. Παιδιά, θα σας πω τι σκέφτομαι. Από αύριο να ορίσουμε κάποιους κανόνες. Θα έρχεστε με μπλε στολή. Όχι! Ναι, παιδιά, ναι. Εντάξει, δάσκαλε Μάικ. Προσωπικά συμφωνώ με αυτή την επιλογή σας. Μπορώ να πάω λίγο έξω? Γιατί να πας έξω? Ράια, να πιω λίγο νερό. Εντάξει, Λέλα, μπορείς να πας να πεις νερό. Βγάλτε τα τετράδια σας. Ευχαριστώ, δάσκαλε Μάικ. Ράιαν, κάθεσε κάτω, ένας θα βγαίνει έξω. Ακουνάτ, αυτό το ζευγάρι, Λέιλα και Ράιαν, δεν είναι πολύ περίεργοι. Ναι, ο Ράιαν όλο τρέχει από πίσω της, τρέχει. Κορίτσια, τώρα δεν μιλάμε καθόλου. Βγάζουμε τα τετράδια μας και γράφουμε. Γράφουμε, δάσκαλε Μάικ, γράφουμε. Για να ψήσετε, μπορούμε να το πούμε λίγο. Δεν κατάλαβα. Γιάννα, Λέιλα, δεν μπορείτε να τα πείτε λίγο? Γιατί θα ήθελα να τα πούμε λίγο. Θα το πω στη Γιάννα. Αρκείτε, δύο κουβέντες θα πούμε. Μάτε, εντελώς μάτε, τη διάλεξε η Γιάννα, αυτή την Γιάννα, έλεος. Έπρεπε να διαλέξετε εμένα, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Λέιλα. Κι εγώ αν ήμουν επαναστάτρια, θα ήμουν η πιο πιστή επαναστάτρια. Φτάνει πια, επιλέξαμε τη Γιάννα. Και αν δεν συμπεριφέρεται όμορφα, τότε θα τη διώξουμε από την ομάδα. Αυτό είναι, ας κλείσουμε το θέμα εδώ πέρα. Εγώ θα μπορούσα να είμαι τέλεια επαναστάτρια. Έτσι κι αλλιώς είμαι ολυρός και μου είπαν ότι δεν θα μου χωρούσε στολή. Θα μπορούσε να αράψω μια στολή για μένα. Ηρέμησε, Τζολί μου, μην ευρεάζει. Λάτεξ είναι. Φρίδα, δεν είναι λάτεξ, είναι δέρμα. Δεν καταλαβαίνει καθόλου τα υφάσματα. Λέλα, γιατί με φώναξε, είσαι τρελή. Θα τα πει εκεί όλα στην Γιάννα και θα με διώξουν. Γιάννα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τι στο καλό είναι αυτό που φορά? Λέλα, είμαι ρόζο επαναστάτρια, δεν σου το πάνε. Γιάννα, δεν καταλαβαίνει. Ναι, βρίσκομαι με τον Ράιαν το απόγευμα στο σχολείο. Όλα τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα είμαι μαζί σου. Ανά, εφέλη μου, και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με ποιον πήγε κινηματογράφο, με τον Ράιαν ή εμένα? Μα Γιάννα, είχε αγοράσει ο Ράιαν εισιτήρια για τότε. Ναι, ακριβώς, είχε αγοράσει εισιτήρια και τα ποντίκια πρέπει να είναι πάντα μαζί. Λοιπόν, ο Ράιαν, δηλαδή θα μείνει επαναστάτρια? Λέλα, παραμένω επαναστάτρια. Εντάξει, Γιάννα, τότε εγώ μένω με τον Ράιαν. Τέλεια! Επίσης να διαγράψεις τον αριθμό μου! Ευκολάκι, τώρα αμέσως το διαγράφω. Το διαγράψα κιόλας. Τέλεια, Λέιλα! Και για σένα εγώ είμαι στη μαύρη λίστα, κατάλαβες? Λέιλα, σε έχω διαγράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είσαι ήδη στη μαύρη λίστα. Ποντίκι. Αχ, την ακούω από το ποντίκι. Γιάννα, μπορώ να σου πω κάτι? Γενικώς, η Γιάννα βγήκε έξω με τη Λέιλα για να μιλήσουν για κάτι και δεν ξέρουμε για ποιο πράγμα μίλησαν. Γιάννα, αφού συμφωνήσαμε, δεν θα έχει επικοινωνία με τη Λέιλα, το κατάλαβες? Είσαι επαναστάτρια ή ποντίκι, έλεος πια. Δεν είναι καθόλου ωραίο, ξέρεις, να παίζεις σε διπλό ταμπλό. Ακούστε, κορίτσια, μίλησαμε με τη Λέιλα και τα ξεκαθαρίσαμε όλα, εντάξει? Και έγραψε τον αριθμό μου, την έβαλα στη μαύρη λίστα και δεν θα είμαστε πλέον φίλες καθόλου, ούτε ποντίκια. Αυτό είναι τέλειο. Λοιπόν, κορίτσια, τελείωσε το μάθημα και τώρα πάμε στο σπίτι για να κάνουμε πάρτι. Κορίτσια, σταματήστε. Ελάτε στην τάξη μου, θέλω να σας μιλήσω. Να πάρει. Ναι, δάσκαλε Μάικ, ήταν το τελευταίο μάθημα όμως. Τι άλλο? Δεν καταλαβαίνω, όλες επαναστάτριες είστε, πέντε. Ναι, είμαι επαναστάτρια. Είμαι επαναστάτρια. Είμαι επαναστάτρια. Επαναστάτριες. Από αύριο η μαμά και ο μπαμπάς σας στο σχολείο. Μην τολμήσετε και έρθετε χωρίς αυτούς. Μα δεν καταλαβαίνω, πού είναι το πρόβλημα πια? Γιατί είναι έτσι? Δεν του αρέσει η εμφάνισή μας και θέλει να εισάει στο σχολείο μπλε στο λίλε. Λοιπόν, κορίτσια, πάμε σπίτι καλύτερα. Τι πάθατε, γιατί παγώσατε? Ελάτε, τα κορίτσια μας περιμένουν. Ωραίο το λαϊβάκι σας, παιδιά. Respect. Αυτό ήταν η απάντηση σε εμάς, έτσι δεν είναι? Εμάς τα ξέρεις, για μένα τελείωσες. Λοιπόν, κορίτσια, πάμε, μας περιμένει να πάτε, δηλαδή μίσεις, τα πάντα. Λοιπόν, πάμε. Τι, σας άρεσε το live μας? Τότε θα κάνουμε κάθε μέρα. Ξέρετε πόσα κορίτσια μας έστειλαν μήνυμα? Ξέρετε πόσα? Σου έγραψαν και για το φίλι τα κορίτσια. Και που να ξέρουν ότι είναι όλα ψέματα. Τιμούρ, τι θέλετε, δίνω τα πιο cool φιλιά. Αχα, η Κίτη μας είπε πόσο cool τη φίλησε στο μάγουλο. Κορίτσια, πάμε να φύγουμε καλύτερα. Αμά, συμφωνώ κι εγώ. Πάμε, κορίτσια. Au revoir. Οι επαναστάτριες είναι οι καλύτερες. Και οι μαρκεμπολίστες θα σπάνε. Στα κορίτσια. Λοιπόν, κορίτσια, από ό,τι φαίνεται τελικά χωρίσαμε με τους μπασκετμπολίστες μας. Ελάτε, κορίτσια, τώρα μην τα παίρνετε τόσο σοβαρά. Κι εγώ χώρισα με τον Άις. Κι εγώ με την καλύτερη μου φίλη. Λοιπόν, κορίτσια, πάμε να πορτάρουμε. Να πορτάρουμε! Παιδιά, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι και περιμένετε καινούρια cool επεισόδια σύντομα. Τα λέμε σύντομα. Γεια σας!
Λοιπόν, παιδιά, πάμε στα κορίτσια. Ποια κορίτσια? Αυτά που μας έστειλαν μήνυμα, ρε. Ποια μας έστειλαν, καμία δεν έστειλε, ούτε το live δεν είδανε. Δεν μπορεί, κάποια θα το δε. Ναι, εκτός από τα κορίτσια μας, καμία δεν είδε το live μας. Ωραία, αυτές θα πάνε να παρτάρουνε και εμείς θα κάτσουμε στις κάλες. Ρε, παιδιά, αλήθεια, τα φιλιά μου είναι πάρα πολύ καλά. Ρε, τι μουρ, κανένα δεν νοιάζει αυτό.